σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν γύρω από το αεροδρόμιο του Τιμπακίου. Πολίτες κατέγραψαν καρέ-καρέ τις αλλεπάλληλες ρήψεις αλεξιπτωτιστών από αεροσκάφος τύπου S-130, το οποίο έκανε διαδοχικές διελεύσεις πάνω από την περιοχή. Άρτια εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν αναομάδες μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, στο πλαίσιο άσκησης των ενόπλων δυνάμεων. Σκηνές που κόβουν την ανάσα πάνω από το Τιμπάκι. Αεροσκάφος τύπου S-130 κάνει επανειλημμένες διελεύσεις πάνω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Κάθε φορά και μια ομάδα αλεξιπτωτιστών, πιθανότατα από την πρώτη ΜΑΛ, πέφτουν στο κενό. Τα αλεξίπτωτα ανοίγουν και σε άψογους σχηματισμούς οι επίλεκτοι άνδρες της μονάδας φτάνουν μέχρι το διάδρομο προσγείωσης και λαμβάνουν θέσεις, προφανώς στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης. Με έκπληξη, κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν την εντυπωσιακή άσκηση με σενάριο την αεροαπόβαση λόχου αλεξιπτωτιστών στο Τιμπάκι. Η πρώτη διέλευση του αεροσκάφου συνοδεύτηκε από την πτώση ενός αλεξιπτωτιστή. Ακολουθούν απανωτές διελεύσεις και η ρήψη κάθε φορά ομάδας αλεξιπτωτιστών. Μέσα σε περίπου 15 λεπτά, 48 επίλεκτοι άνδρες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ακροβολίζονται μέσα στο αεροδρόμιο του Τιμπακίου, στο πλαίσιο της άσκησης. Για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τους κατοίκους στη θαλάσσια περιοχή, έπλεαν την ίδια στιγμή και πολεμικά σκάφη που επιτηρούσαν την εξέλιξη της άσκησης.